Κυρία Τσεβελπίδου. Μαθαίνουμε ότι κατατέθηκε μήνυση σήμερα στην εισαγγελία. Αν θέλετε, παρακαλώ λίγο τα φώτιση, γιατί έχουν γραφτεί, έχουν υποθεί πολλά. Πράγματι, κατατέθη μήνυση κατά αγνώστων επικινδύνων δραστών για σοβαρά κακουργήματα, όπως είναι απάτη με υπολογιστή, παραβίαση προσωπικών δεδομένων, κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας κλπ. Πιστεύουμε ότι πλέον ξεκινάει μια σοβαρή προσπάθεια για να διακριβωθούν τα πραγματικά στοιχεία των δραστών αυτών. Έχουμε ήδη έρθει σε επαφή με τη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και μετά από την παραγγελία της κυρίας Εισαγγελέως, η οποία θα χρεωθεί τη μήνυση, θα ξεκινήσει ο εντοπισμός τους. Είχε υποθεί ότι κλάπηκε το κινητό και γι' αυτό δεν ισχύει. Δεν ισχύει το κινητό. Παρεδόθη την ημέρα που έγινε το τραγικό αυτό συμβάν, με πρωτόκολλο παραδόσης και παραλάβης, στον αδερφό του Παντελή, όλα αυτά. Άρα κάποιοι έχουν χακάρει το προφίλ του, δηλαδή, και τα social media. Ακριβώς. Εν πάση περιπτώσει, είναι πρόωρο να πούμε οτιδήποτε αυτή τη στιγμή. Πρέπει με σεβασμό στη μνήμη του Παντελή να διαπιστωθούν τα πραγματικά αίτια. Κύριε Καϊμακάμη, διέρευσε στον τύπο.